Μια νέα μέρα ξημερώνει για την πατρίδα μας και αύριο ο ήλιος θα είναι λίγο πιο φωτεινός και ο ουρανός θα είναι λίγο πιο γαλάζιος. Δεν έχω πάει ποτέ στη Βουλή χωρίς γραβάτα. Μην μετράτε τα κρούσματα όταν έχουμε 400.000 τεστ ημερησίως. Έχουμε ενδείξεις ότι έχουμε μεγαλύτερη θνησιμότητα σε αυτούς τους ασθενείς σε σχέση με αυτούς οι οποίοι είναι στις μονάδες στατικής θεραπείας. Δεν έχω τέτοια ένδειξη. Όχι, δεν έχω. Έχετε εσείς, φέρτε την. Της μελέτης του κύριου Τσιόδρα και του κύριου Λίτρα στο Μέγαρο, στην κυβέρνηση. Όχι στο Μέγαρο Μαξίμου, διότι τη μελέτη αυτή ουδέποτε την πήραμε εμείς στα χέρια μας. Κάθε μήνα θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ, το οποίο θα βεβαιώνεται άμεσα από την ΑΔΕ. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε απέναντί μας μια αξιωματική αντιπολίτευση που ζώντας στη σκιά του δικού της καταστροφικού παρελθόντος καταστροφολογεί και σήμερα ακόμα για τα πάντα. Κατασκευάζει απώλειες από τον κορονοϊό. Ένα μέσο νοικοκυριό δεν θα επιβαρυνθεί περισσότερο από 2 ευρώ το μήνα. Αλλά είναι αλήθεια πως όσοι χρησιμοποίησαν λίγο περισσότερο ρεύμα και τι έπρεπε για παράδειγμα να θερμανθούν με κλιματιστικό ή έχουν μια μικρή δεύτερη κατοικία βλέπουν υπέρογες αυξήσεις στους λογαριασμούς τους. Η φθηνότερη ενέργεια όμως είναι αυτή που δεν καταναλώνεται ποτέ. Μια οριζόντια μείωση του ειδικού φόρου ή του ΦΠΑ θα σήμαινε απώλεια εσόδων και από κάποιους οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν έχουν κάποια δυσκολία. Κάποια στιγμή θα τελειώσει και ο χειμώνας, οπότε θα γλιτώσουμε τουλάχιστον από την επιβάρυνση του πετρελαίου. Τα άστρα για την καλή πορεία της οικονομίας είναι ευθυγραμμισμένα. 7 στους 10 εργοδότες μας δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να κάνουν προσλήψεις επειδή δεν βρίσκουν εργαζόμενους. Ότι η Τουρκία έχει κάποια εύλογα δίκαια όταν την απασχολεί το ζήτημα της τρομοκρατίας η οποία εκπορεύεται από κουρδικές οργανώσεις. Έτσι ώστε να ξεκινήσουν και επίσημα οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Βόρειας Μακεδονίας και Αλβανίας σχετικά με την ενταξιακή της δράση. Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό των Δυτικών Βαλκανίων. Πριν από λίγες μέρες ενημερώθηκα ότι το Σεπτέμβριο του 2021 και ενώ ήταν ακόμα ευρωβουλευτής, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών είχε προβεί σε νόμιμη επισύνδεση στο κινητό τηλέφωνο του Νίκου Ανδρουλάκη. Ένα ολίσθημα συνεπώς. Δεν μπορεί να σκιάσει ένα έργο με μετρήσιμο εθνικό όφελος. Κάλεσε η κυβέρνηση τον ενδιαφερόμενο να ενημερωθεί προσωπικά. Διότι κανείς πρωθυπουργός δεν έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει ποιον ακούει η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Κανείς! Εγώ δεν γνωρίζω ποιους παρακολουθεί η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Δεν το γνωρίζω. Εγώ δεν γνωρίζω. Υπάρχει Έλληνας ο οποίος να πιστεύει ότι μέσα σε όλα όσα έπρεπε να διαχειριστώ αυτά τα τελευταία 3,5 χρόνια στον ελεύθερο χρόνο μου παρακολουθούσα τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Υπουργό Οικονομικών, τις συζύγους υπουργών μου. Η Ελλάδα, το έχω πει πολλές φορές και παρότι η αντιπολίτευση της αρέσει να μου ασκεί κριτική για αυτό, θα επιμείνω σε αυτό, μπορεί να προσφέρει μια εξαιρετική ποιότητα ζωής. Έγινε πράξη η δέσμευσή μας. Ό,τι είχατε να πείτε, το είπατε κύριε Τσίπρα, η συζήτηση λύγει. Ένα πράγμα μπορώ να σας πω. Η δικιά μας κυβέρνηση, η δικιά μου κυβέρνηση θα είναι με κυβέρνηση των Αρίστων. Δεν θα είναι με κυβέρνηση Τουρλού.